ψηλά εβασανισμένο, μη ξεχνάς το φασισμό. Στο όριο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ζει το 27% των Ελλήνων πολιτών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2010 που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Το ποσοστό αυτό κατατάσσει την Ελλάδα πέμπτη ανάμεσα στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το υψηλότερο ποσοστό πληθυσμού που ζει κοντά στο όριο της φτώχειας. Στο 41% κοντά στο όριο της φτώχειας ζει ο πληθυσμός στη Ρουμανία, μετά ακολουθεί η Λετωνία, η Λιθουανία και η Ουγγαρία. Πρέπει να πούμε ότι στην Ελλάδα κοντά στο 29% των παιδιών ως 18 ετών ζουν κοντά στο όριο της φτώχειας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 χωρών γενικότερος πληθυσμός είναι στο 23% κοντά στο όριο της φτώχειας. Στο σκοτάδι το πηχτό. Ψηλά εβασανισμένο, μη ξεχνάς το φασισμό. Έχουν χειροτερέψει όσον αφορά τα οικονομικά. Πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Ελλάδα φτωχών. Ενηλίκων με φτωχό παρόν και νέων με ακόμα φτωχότερο μέλλον. Αν πριν από το μνημόνιο στη χώρα μας ένα στους τρεις ήταν κάτω από το όριο της φτώχειας και η Ελλάδα κάτω από τη Βουλγαρία σε ποσοστά, τώρα, δύο χρόνια μετά και με τις συνταγές της Τρόικας όλες λάθος, οι φτωχοί διπλασιάστηκαν και αυξάνονται συνεχώς. Πάνω από 4 εκατομμύρια ο μη ενεργός πληθυσμός μας με συντάξεις φτώχειας, οι ανέργους που φτάνουν και τους 1.000 την ημέρα κάποιους μήνες και με τα λουκέτα επιχειρήσεων να έχουν διαστάσεις επιδημία, αυξάνοντας την πίεση σε όλους, ακόμα και για να πιάσει το φαΐ. Αν ρωτάγαμε πριν από κάποια χρόνια τι εστιάπορος, οι περισσότεροι θα εννοούσαμε κάποιον ηλικιωμένο ή περιθωριακό. Σήμερα όμως την ίδια κατηγορία είναι πολλοί με υψηλή μόρφωση. 2 στους 5 άστεγους πλέον έχουν πτυχίο πανεπιστημίου και είναι κάτω των 45 ετών. Είναι πολλοί που έχασαν τη δουλειά τους από τη μια στιγμή στην άλλη, με όσους δεν μπορούν να ανταποκριθούν πλέον στα πιο βασικά, να ξεπερνούν τα 3,5 εκατομμύρια. 1 εκατομμύριο Έλληνες να μην έχουν καν θέρμανση στο σπίτι γιατί το θεωρούν πολυτέλεια και άλλο 1,5 εκατομμύριο να ζει στα όρια της φτώχειας αν και εργάζεται, καθώς ο μισθός πλέον δεν επαρκεί. Η Ελλάδα φτωχαίνει και έχει ανάγκη από προοπτική και όχι μόνο από φτωχούς υπολογισμούς της Τρόικα. Τα ισπανικά επίπεδα αρχίζουν να πλησιάζουν τα ποσοστά της ανεργίας στην Ελλάδα. Επισήμως πλέον ένας στους 5 δεν έχει δουλειά. Τον περασμένο Νοέμβριο κάθε μέρα απολύονταν 4.000 εργαζόμενοι. Και δυστυχώς η κατάσταση θα χειροτερέψει μετά τη χιονοστιβάδα των νέων μέτρων. 126.062 άνεργοι μέσα ένα μήνα, 4.202 άνεργοι κάθε μέρα. Νούμερα εφιαλτικά, αλλά πραγματικά η ανεργία καλπάζει και κανένας δεν ξέρει τι του ξημερώνει. Τους 1.029.587 άνεργους, δηλαδή το 20,9% του πληθυσμού, έφτασε η ανεργία το Νοέμβριο του 2011, ενώ μέχρι τέλος του 2012 μιλούν για εκτόξευση το 22%. Η ανεργία αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς. Αρχές φθινοπόρου έφτανε το 17,5%, τον Οκτώβριο 19,2% και τον Νοέμβριο 20,9%. Αύξηση μόνο σε ένα μήνα περίπου 126.000. Την ίδια ώρα 3 εκατομμύρια Έλληνες δίνουν μάχη για επιβίωση. Σε αυτούς πια θα προσθεθεί και ένα ακόμη 14,12% του πληθυσμού που αποτελούν οι νέοι ηλικίες 15 έως 24 ετών. Έκρηξη 20,9%. Λέγαμε τόσο καιρό ότι η πραγματική ανεργία είναι πάνω από 1 εκατομμύριο. Πλέον είναι η επίσημη καταγεγραμμένη. Άρα φαντάσου πόσο είναι η πραγματική ανεργία. Γιατί η καταγεγραμμένη δεν μετράει ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να δηλώσουν πλέον ότι είναι άνεργοι και οι οποίοι περνάνε πλέον στο μη ενεργό πληθυσμό. Το ποσοστό είναι εντυπωσιακό. Είναι 20,9, ήταν 18,2. Είναι στοιχεία Νοεμβρίου. Από Νοέμβρη. Από Οκτώβρη σε Νοέμβρη. 126.000 περισσότεροι άνεργοι. Άρα μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ημερήσιας, θα λέγαμε, ημερήσιων απολύσεων. 4.200 άνθρωποι είναι σαν έχαναν τη δουλειά τους, σαν κάνουμε μια απλή διαίρεση. Το λιγότερο. Είναι εντυπωσιακό και βέβαια στους νέους, εκεί είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μέχρι 25 ετών βλέπουμε ανεργία
48%, ένα στους δύο δηλαδή, και από 25 έως 34 ετών βλέπουμε να ανεβαίνει, το ποσοστό να υποχωρεί, αλλά είναι κοντά στο 27-28%. Ναι. Πραγματικά εντυπωσιακά ποσοστά. Βλέπουμε εδώ τα στοιχεία, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι τα τελευταία 3-4 χρόνια, δηλαδή στα μέσα του 2008, η ανεργία από όπου ήταν στο 7% και σήμερα φτάνει το 20,9%. Στη δεύτερη κάρτα θα δούμε τη σχέση που υπάρχει μεταξύ ανθρώπων που εργάζονται και δεν εργάζονται και βλέπουμε ξεκάθαρα ότι αυτοί που απασχολούνται είναι περίπου κατά 500.000 λιγότεροι από αυτοί που τελικώς δεν εργάζονται, με τους ανέργους όπως είπαμε να είναι περισσότεροι από 1 εκατομμύριο. Και να πάμε και στις ηλικιακές ομάδες, στις πληθυσμιακές ομάδες. Βλέπουμε ότι ένα στους δύο νέους ηλικίας μέχρι 24 ετών δεν μπορεί να βρει δουλειά, ενώ σχετικά υψηλά είναι και το ποσοστό και στο 25-34 με 27,8%. Στην παρένθεση να πούμε ότι είναι ο Νοέμβριος του 10. Οι γυναίκες, μία στις 4 σχεδόν, έχει πρόβλημα, δεν μπορεί να βρει δουλειά, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες είναι 18,3%. Μες τα σύρματα κλεισμένη, μα η καρδιά μας πάντα αρθεί, πάντα ίδιος όπως μπαίνει, λευτεριά και προκοπή. Πάντα ίδιος όπως μπαίνει, λευτεριά και προκοπή.